πόσοι από αυτούς τους τουρίστες, τους ξένους επισκέπτες, ενισχύουν και έχουν βάλει το χέρι στην τσέπη για να ενισχύσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και λιανεμπόριο, έτσι δεν είναι. Θέλω να πάμε στον Άγιο Νικόλαο και να μιλήσουμε με τον κύριο Πάγκαλο, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου και αντιπρόεδρο Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Λασιθίου. Την καλησπέρα μας, κύριε Πάγκαλε. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Τα είχαμε ξαναπεί πριν από περίπου ένα μήνα. Προχωράει η τουριστική περίοδος. Αύριο εισερχόμαστε και επίσημα στο καλοκαίρι. Βγαίνουν ξενοδόχοι και λένε ότι κάπως διαφορετικά τα περιμέναμε στο κομμάτι των πληρωτήτων. Δηλαδή, μιλούσαμε για πληρότητες που θα ξεπερνούσαν το 85%. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε 60 με 70%. Θέλω ωστόσο να μου πείτε πώς πηγαίνει το λιανεμπόριο. Δηλαδή, αν αυτή η τουριστική κίνηση σε περιοχές όπως ο Άγιος Νικόλαος και ευρύτερα το Λασίθι, περιοχή Ελούντα που έχετε εικόνα, πώς θα πηγαίνει το λιανεμπόριο, η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, βλέπετε τουρίστες σε επιχειρήσεις σας? Κοιτάξτε, τουρισμός και εμπόριο είναι αλληλένδετα. Ωραία. Ειδικά στην Κρήτη και ειδικότερα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου, που το ξέρεις πολύ καλά ότι ο τουρισμός είναι μονοπανηγύρια. Υπάρχει μια μερική αισιοδοξία. Έτσι. Και μερική αισιοδοξία και μερική ευχαρίστηση. Η αλήθεια είναι ότι τελικά ισχύει για μια φορά, όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα μισοκρό καλάθι. Και στη συγκεκριμένη, τουλάχιστον για το μήνα Μάιο που περνάμε αυτή τη στιγμή και τελειώνει σήμερα, κάπως έτσι ήταν τα πράγματα. Δεν ήταν απογοητευτικά όπως συνηθίσαμε προηγούμενες χρήσεις που δεν πρέπει καν να τις θυμόμαστε και προηγούμενες χρονιές, αλλά δεν ήταν και ο Μάιος που ξέραμε τουλάχιστον για την περιοχή μας προγενέστερα χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που πρέπει να τους δούμε και να τους παίρνουμε σοβαρά υπόψη. Το οικονομικό πρόβλημα και η δυσπραγία που υπάρχει και στην ελληνική οικονομία και στο ελληνικό νοικοκυριό δεν είναι μόνο δικό μας προστέρημα, υπάρχει σε όλη την Ευρώπη. Οπότε όλα αυτά πρέπει να τα μετράμε. Όπως έχει αλλάξει και πολύ, πολλοί τουρίστες πλέον δεν επιλέγουν την high season που λέμε, που είναι πολύ πιο ακριβή και με πιο πολύ κόσμο. Γιατί σωστό. Πάρα πολλοί αποφεύγουν την πολυκοσμία, όπως και αποφεύγουν προσπαθούν να μειώσουν το κόστος. Το budget που υπήρχε άλλες χρονιές για μια οικογένεια που πήγαινε τουρισμό έχει μειωθεί. Όλα αυτά πρέπει να είναι μετρήσιμα και να τα παίρνουμε υπόψη μας και να λειτουργούμε ανάλογα. Και οι ενέργειές μας και οτιδήποτε διγίνεται στο κομμάτι του τουρισμού, που λέω για άλλη μια φορά, τουρισμός και εμπόριο είναι αλληλένδετα, έτσι, πρέπει οπωσδήποτε το εμπόριο να είναι τουλάχιστον σε ίδια γραμμή με τον τουρισμό. Γιατί προηγούμενες χρονιές μπορεί ο τουρισμός στην περιοχή μας και γενικά στην Ελλάδα να ήταν σε πολύ ψηλές βαθμίδες, αλλά το εμπόριο δεν ακολουθούσε από τους τουρισμούς. Ξέρετε, μπορεί να έχουμε τουρισμό. Απ' την άλλη, ερωτηματικό είναι και η αγοραστική δύναμη των τουριστών. Δηλαδή, αν κάποιος τουρίστας, όπως είπατε, επιθυμεί να μην έρθει σε μια high season και στην Κρήτη. Να ξέρετε ότι στην Κρήτη, γιατί έρευνα που κάναμε σαν ΕΣΕ πριν κανένα μήνα, η Κρήτη είναι από τις πλέον ευνοημένες. Δηλαδή, η Κρήτη, ο τουρίστας στην Κρήτη, κατά μέσο όρο, καταναλώνει γύρω στα 26 ευρώ. Σωστό. Την ημέρα, έτσι, που σε άλλες περιοχές είναι πολύ λιγότερα. Εμείς κρατάμε λοιπόν, και η εθνικότητα. Κρατάμε λοιπόν για τα κεράσια, όπως είπατε μεταφορικά, ένα μικρό καλάθι. Το θέμα είναι αυτοί οι τουρίστες οι οποίοι μπαινοβγαίνουν σε εμπορικές επιχειρήσεις, έχουν δυνατότητα να ξοδέψουν? Ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει? Όχι διάθεση, αν έχουν δυνατότητα να ξοδέψουν. Από τη στιγμή, κύριε Παναγιωτόπουλε, που ο τουρισμός είναι ο μέγας αιμοδότης στην οικονομία στην περιοχή μας και στην Κρήτη, αλλά και ειδικά στην περιοχή μας, πρέπει τα δεδομένα να τα παίρνουμε πάντα υπόψη μας. Έτσι, δεν πρέπει πάντα τον τουρίστα να τον καλοδεχόμαστε, είτε με μικρότερο μπάτζετ, είτε με μεγαλύτερο. Να είμαστε ευχάριστοι, να προσπαθούμε πάντα να τον βοηθήσουμε να βγει, να έχει ένα good value of money, δηλαδή να αγοράζει κάτι που δεν χρειάζεται να καταναλώσει πολλά λεφτά, αλλά δηλαδή είναι καλύτερα, που λένε και οι παλιοί εμπόροι, καλύτερα να στάζει παρά να σταθεί.
Δυστυχώς τη σήμερα ημέρα ισχύει. Λοιπόν, είναι καλύτερα να βγάλουμε λιγότερα, αλλά να βγάλουμε. Γιατί το νούμερο που είπατε προηγουμένως, που το άκουσα, τα 113 δις οι οφειλές που έχουν δημιουργηθεί κόκκινες οφειλές, τα τελευταία χρόνια, έτσι, αυτό τα λέει όλα. Μάλιστα. Αυτό είναι πραγματικά η ακτινογραφία της οικονομίας στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πρέπει να σοβαρευτούμε όλοι. Ο τουρίστας με το λιγότερο μπάτζετ, δυστυχώς ή ευτυχώς, στην περιοχή μας, εκτός λίγων μεγάλων ξενοδοχείων και ακριβών ξενοδοχείων, ο μέσος τουρίστας έρχεται στην περιοχή μας. Μάλιστα. Και αυτόν πρέπει να προσέξουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Θα ξαναπούμε, κύριε Πάγκαλ. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.